μέση επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, μικρούς παραγωγούς, αγρότες, σε μια σειρά κλάδους, να μην αφήνεις ουσιαστικά τίποτα όρθιο προκειμένου να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Πραγματικά, η ελληνική πλουτοκρατία με το πολιτικό της προσωπικό φαίνεται πως κερδίζει το στοίχημα εξόδου από την κρίση προς όφελος όμως των λίγων των μονοπωλίων του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είναι λίγο πράγμα, όπως λέει η κυβέρνηση, μετά από 4 χρόνια δημοσιονομικής εξυγίανσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η ελληνική οικονομία να αρχίζει να δείχνει τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια ισορροπίας και ανάκαμψης, όπως λέει. Ποιος όμως σήμερα μπορεί πραγματικά να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ των επιτελείων τους, αν όχι το κεφάλαιο που χρειαζόταν και την δημοσιονομική εξυγίανση και τα διαρθρωτικά μέτρα προκειμένου να βγει από την ύφεση και να περάσει στη φάση της ανάκαμψης. Ποιος μπορεί σήμερα πραγματικά να αναθαρρύσει, το περιγράφει η ίδια η κυβέρνηση όταν απαριθμεί ένα προς ένα τα επιτεύγματά της, όπως μεταρρυθμίσει σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερες αυτές στην αγορά εργασίας, στα ασφαλιστικά, το σύστημα υγείας, τη φορολογική διοίκηση. Και μάλιστα περηφανεύεται για αυτές, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΩΣΑ κατατάσσει σταθερά την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στην υιοθέτηση των δικών του προτάσεων για πολιτικές, λέει, που ευνοούν την ανάπτυξη. Όταν ο ΩΣΑ, αυτός ο ιμπεριαλιστικός οικονομικός οργανισμός, λέει καλά λόγια, τότε καταλαβαίνει κανένας γιατί μιλάμε. Θυμίζουμε ότι ο ΩΣΑ όχι μόνο σε συνθήκες τώρα κρίσης, αλλά δεκαετίες πριν και στη φάση της ανάπτυξης προκαλούσε πάντα με τις αντιλαϊκές αντεργατικές προτάσεις του. Ο ΩΣΑ δεν ήταν ο οργανισμός που τα εργασιακά δικαιώματα τα αποκαλούσε στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, παρακαλώ, χρόνια πριν πρότεινε τη λήψη μέτρων καταστολής του απεργιακού κινήματος των εργαζομένων, την απελευθέρωση του καθεστώτος των απολύσεων των εργαζομένων, τη λήψη μέτρων δραστικού περιορισμού του αγροτικού πληθυσμού, την επέκταση του θεσμού της μερικής απασχόλησης, την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ, την περικοπή των επιδομάτων αναπηρίας και ανικανότητας. Έφτασε μάλιστα να προτείνει ό,τι πιο αντιδραστικό, όταν παίρνει κανείς σύνταξη, λέει, να μην ψηφίζει, για να μην υπάρχει πολιτικό κόστος της κυβερνήσης, μέλη του οργανισμού που πρέπει, λέει, να παίρνουν μέτρα όπως η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η μείωση των συντάξεων. Είναι προκλητικό όμως ο κύριος Υπουργός Οικονομικών απ' τη μια να πανηγυρίζει και απ' την άλλη να περιγράφει τα συντρίμμια που έχει αφήσει πίσω η πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ομολογεί πως η ανεργία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους νέους, αν και δείχνει, λέει, σημάδια σταθεροποίησης. Επιπλέον, λέει, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών έχει συρρυκνωθεί κατά 1/3, ενώ το 35% του ελληνικού πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού. Περιγράφουν τα συντρίμμια και παράλληλα προετοιμάζουν ότι τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν την περίοδο της κρίσης ήρθαν για να μείνουν και στη φάση της ανάκαμψης. Δηλαδή θα παραμείνουν η ανεργία, η φτώχεια, η ανέχεια. Γιατί όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική πολιτική παρά τις πρόσφατες επιτυχίες πρέπει να παραμένει, λέει, αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του νέου εξωστρεφούς παραγωγικού προτύπου, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις μεταρρυθμίσεις. Όμως, δημοσιονομική πειθαρχία, διάφορες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι, με άλλα λόγια, τα αντιλαϊκά μέτρα που θα συνεχιστούν. Είναι οι απαιτήσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και στη φάση της κρίσης και στη φάση της ανάκαμψης. Δεν λείπει φυσικά και το κερασάκι στην τούρτα,
αφού λέει ότι προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η πολιτική σταθερότητα, ότι οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ακούστε, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για μια ακόμη φορά. Δεν φτάνει που λέει ότι αυτή είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει, το πολύ πολύ να πετάξουμε και κανένα ψίχουλο στους άνεργους, στους φτωχούς, και άρα μην μιλάτε, μην αντιδράτε, γιατί χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Φυσικά και χρειάζονται αυτή πολιτική σταθερότητα και κάνουν ό,τι μπορούν για να την εξασφαλίσουν. Γι' αυτό στείνουν το νέο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ στα πρότυπα του παλιού δικοματισμού ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό βάζουν νέες τρικλοποδιές με ελιές και ποτάμια, διαθέσιμους δηλαδή να τσοντάρουν τους δύο πόλους στο σχηματισμό διαφόρων κυβερνήσεων συνεργασίας αργότερα. Και δεν θα διστάσουν να αξιοποιήσουν και τη Χρυσή Αυγή ακόμα, που πότε θα τη μαζεύουν και πότε θα την αμολάνε κατά πώς τους βολεύει για να σπέρνει το φασιστικό δηλητήριο. Η δημοσιονομική πειθαρχία και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν επευλήθηκαν από τους έξω στους μέσα, δεν είναι μόνο προσωπικές επιλογές μιας κυβέρνησης, ενός Υπουργού Οικονομικών, είναι πολιτικές επιλογές απόλυτα εναρμονισμένες με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του δρόμου ανάπτυξης που επιτάσσει ότι το δρόμο εξόδου από την κρίση για το κεφάλαιο τον ανοίγει ο οδοστρωτήρας που περνάει πάνω από τα εργασιακά λαϊκά δικαιώματα και που τα τσακίζει. Ο οδοστρωτήρας τους είναι φτιαγμένος στα εργοστάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, και όσοι διεκδικούν να γίνουν εκλεκτοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, θέλουν δε θέλουν, αυτό τον οδοστρωτήρα θα οδηγήσουν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή συγκυβέρνηση είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και όσους καλοπροαίρετα μας ρωτούν, μα καλά, όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, απαντάμε κατηγορηματικά. Ναι, αντικειμενικά, κι αν αυτή η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, εντός των τυχών, όπως κι αν ονομαστεί, θα είναι τελικά αντιλαϊκή, γιατί αντιλαϊκή είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαϊκός για τους εργαζόμενους, για το λαό, είναι το ίδιο το σύστημα, το κράτος που ζούμε, αυτό το σάπιο κράτος. Καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση του λαού μας που λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να φύγει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έχουν δίκιο, να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν. Όμως η λογική να φύγουν αυτοί για να έρθουν κάποιοι επόμενοι περίπου οι ίδιοι δοκιμάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς τελικά να ωφελήσει το λαό μας, που κάθε φορά έβαζε μπροστά του την επιλογή του μικρότερου κακού. Αυτή τη φορά καθαρά, παστρικά, ο λαός θα πρέπει να τους πει ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει μόνο το λαό για να του δίνει κάποιους ψήφους στις εκλογές, να λέει στις 18 και στις 25 του Μάη ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν, όμως δεν λέει ότι η ανεργία, η φτώχεια, η αντιλαϊκή πολιτική θα είναι παρούσες και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρόντες θα είναι οι ίδιοι μηχανισμοί της μόνιμης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόντα θα είναι τα μνημόνια διαρκείας, παρόντα θα είναι τα κέρδη των δήθεν υγιών επιχειρηματιών του ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που συντρώγει με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Ο λαός πρέπει να θέσει μπροστά του συνολικά το πολιτικό πρόβλημα, που δεν αφορά στην αλλαγή μιας κυβέρνησης κάποιων προσώπων, αλλά της τάξης που είναι στην εξουσία, αυτών δηλαδή που κάνουν πραγματικό κουμάντο,
γιατί έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα που ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να βάλει μπροστά του, να θέσει στον εαυτό του, γιατί αλλιώς μόνο χρόνο θα χάνουμε από εναλλαγή αντιλαϊκών κυβερνήσεων, θα απογοητευόμαστε και μετά άντε πάλι πίσω. Το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό ερώτημα στις εκλογές είναι να βρεθούν χαμηλά, όσο πιο κάτω γίνεται, συνολικά τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποθεώνουν αυτό το σύστημα, τα κόμματα που λένε στο λαό μας «Δεν έχεις άλλη επιλογή, εδώ θα μείνεις δεμένος χειροπόδαρα με τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων». Να βρεθούν όσο γίνεται πιο κάτω αυτά τα κόμματα των μονοπωλίων και να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό θα είναι το πιο ηχηρό, το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Τέλος στα δανεικά και στο χρέος. Δεν μπορεί να βάλει καμιά κυβέρνηση που αναγνωρίζει το χρέος σαν χρέος του λαού μας, μια κυβέρνηση που δήθεν συζητά, διαπραγματεύεται ότι τελικά ο λαός θα πληρώσει για ένα χρέος που δεν δημιούργησε, που δεν φταίει ο ίδιος. Τέλος στα δανεικά και στο χρέος μπορεί να βάλει μόνο με εξουσία του λαού που θα αποδεσμεύσει τη χώρα από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διαγράψει μονομερός το χρέος. Θα κοινωνικοποιήσει τα μονοπόλια για να μπορέσει τελικά ο λαός να καρποθεί τον πλούτο που ο ίδιος παράγει. Οι δρόμοι που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Είναι παράδρομοι με κοινή αφετηρία και κοινό τερματισμό. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Εδώ δεν βρίσκεται μόνο η Μέρκελ και ο Σαμαράς. Βρίσκονται όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις και σε βορρά και σε νότο που παίρνουν τα ίδια μέτρα σε βάρος των λαών, γιατί αυτό απαιτούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τα κέρδη τους. Δεν φανταζόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε την Αμερική, ανακάλυψε δηλαδή τον καπιταλισμό και πώς λειτουργεί όταν μιλάει για αγορές, για ασυδοσία και για μνημόνια. Μα και η παραγωγική του ανασυγκρότηση, καπιταλιστική ανασυγκρότηση είναι. Με τα όλα της μάλιστα, με αγορές, με ασυδοσίες, με μνημόνια, ανεξάρτητα πώς τα βαφτίζουν ή αν τους δίνουν άλλο όνομα διαφορετικό. Γι' αυτό τα φορτώνει όλα στην διαχείριση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στον νεοφιλελευθερισμό, όπως λέει, για να αθωώσει το ίδιο το αστικό καπιταλιστικό σύστημα, για να μην μπορεί να δει ο λαός ποιος είναι ο ένοχος, ποια είναι η αιτία και να αποφασίσει πού να στρέψει τα βέλη του. Έχουμε ξαναπεί για το χαλιφάτο του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, να γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση του παλιού ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, τι άλλο να πει κανείς για το Ελληνίδες και Έλληνες που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχτές, ή το αυτό το περίφημο «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» που ξεστόμησε πάλι προχτές. Δεν τον άκουσα ο ίδιος. Τηλέφωνο με πήραν αγωνιστές της αντίστασης, της αντιδικτατορικής πάλης, των δημοκρατικών λαϊκών αγώνων του λαού μας, και όλοι ήταν έξω φρενών για αυτή την καρικατούρα του παλιού παπανδρεϊσμού. Αλλά είπαμε, τυχοδιοκτισμός, καιροσκοπισμός, αμοραλισμός, όποια λέξη και να χρησιμοποιήσεις, μέσα θα είσαι, γιατί αυτά τα μορφώματα, αναχώματα της μιας και συγκεκριμένης χρήσης έτσι συμπεριφέρονται απέναντι στο λαό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο γήπεδο αγωνίζονται. Αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του δρόμου ανάπτυξης που μας έφτασε μέχρι εδώ. Αυτό αποδεικνύεται και από την αντιπαράθεσή τους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Απ' τη μια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει την ανακεφαλοποίηση ως σημαντικό κυβερνητικό επίτευγμα. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τάχα την ανάγκη ενός ισχυρού κρατικού τραπεζικού τομέα που θα δράσει δήθεν φιλολαϊκά σήμερα. Η αντιπαράθεση όμως αυτή δείχνει τη διαπάλη διαφορετικών ομίλων και κέντρων για τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών εντάσσεται στη γενικότερη στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου από το κράτος, το οποίο έχει με διάφορους τρόπους διαθέσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ στο τραπεζικό τομέα, ενώ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έγινε ο βασικός μέτοχος όλων των τραπεζών. Ωστόσο, ο ελληνικός λαός, παρά το γεγονός ότι βασικό μέτοχος των τραπεζών είναι το ελληνικό κράτος, δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτε. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί οι όροι δανεισμού, οι όροι καταθέσεων για τις αποταμιεύσεις τους δεν ευνοούν τους ίδιους, αλλά μόνο τις τράπεζες. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, γιατί όταν αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, οι ίδιες τράπεζες, είτε υποκρατικό είτε υποδιωτικό έλεγχο, τους απειλούν με κατασχέσεις. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει ότι η κρατική καπιταλιστική ιδιοκτησία δεν είναι δημόσια περιουσία που τάχα ανήκει στο λαό σήμερα. Ακριβώς έτσι όπως λέει και το σύνθημά σας. Τέρμα πια ο εμπεγμός. Ανθρώπινος δεν μπορεί να γίνει ο καπιταλισμός. Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν το δεύτερο γύρο ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, που είναι απαραίτητη καθώς το βάθεμα της κρίσης και το κούρεμα των κρατικών ομολόγων που επέφερε έχει ως αποτέλεσμα την απαραίτητη νέα απαξίωση κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα. Σε αυτό το έδαφος εκδηλώνεται έντονη η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που αντανακλά τη διαπάλη ομίλων και κέντρων για το ποιος θα ελέγξει τις τράπεζες και κυρίως τη γενικότερη αντιπαράθεση για το δημοσιονομικό μείγμα διαχείρισης. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σύμπλευση στην τελευταία ολομέλεια της Βουλής με την ομάδα του Γιώργου Παπανδρέου, εμφανίζουν τις τελευταίες ρυθμίσεις για τις τράπεζες ως παράδοσή τους σε κερδοσκοπικούς ομίλους και στα Golden Boys του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και προβάλλουν την ανάγκη ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα που τάχατες θα δράσει φιλολαϊκή κατεύθυνση. Και απ' την άλλη, ο κυβερνητικός πόλος με τη Νέα Δημοκρατία και με τμήμα της ομάδας Βενιζέλου προώθησε τη συγκεκριμένη νομική ρύθμιση, κάνοντας λόγο για ανάγκη άμεσης ιδιωτικοποίησης του τραπεζικού τομέα, προκειμένου να συμβάλλει στην επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Οι συνολικές εξελίξεις στις τράπεζες αναδεικνύουν ότι το αστικό κράτος έχει κεντρικό ρόλο στη στήριξη τραπεζικών ομίλων, στη θωράκιση της κερδοφορίας τους σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι οι κρατικές τράπεζες δεν μπορούν να διαφέρουν από τις ιδιωτικές στη λειτουργία τους με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Για παράδειγμα, πριν την κρίση, η κρατική αγροτική τράπεζα Ελλάδας ξεζούμισε τους αγρότες, υποθήκευσε μεγάλο κομμάτι της αγροτικής γης, ενώ η κρατικά ελεγχόμενη Εθνική δεν είχε φιλολαϊκότερη πολιτική δανείων και καταθέσεων για τα λαϊκά στρώματα από τις άλλες τράπεζες. Σήμερα οι τράπεζες στις οποίες το κράτος είναι μεγαλομέτοχος ή και μοναδικός πρακτικά μέτοχος, ασκώντας τον πλήρη έλεγχο, ακολουθούν ακριβώς ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν για το ποιος θα διαχειριστεί την πιθανή μικρή ανάκαμψη που ακολουθεί την ύφεση σε αυτό το κύκλο της οικονομικής κρίσης. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, για παράδειγμα στην Κέρκυρα, που είναι και η κύρια οικονομική δραστηριότητα του νησιού, ξέρουν καλά τι σημαίνει ανάπτυξη
για τους ίδιους τους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι της Κέρκυρας που απασχολούνται, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, στην ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, στον τουρισμό, μπορούν να πούν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει και τι περιμένουν να αλλάξει. Τι περιμένουν οι περίπου 8.000 εργαζόμενοι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, στον επισιτισμό, συνολικά στον κλάδο αυτό. Τι περιμένουν οι νέοι που προέρχονται από ανατολικές χώρες, αλλά και από την Αγγλία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ως μαθητευόμενοι δουλεύουν για 280 και για 300 ευρώ τη μέρα. Το μήνα, μακάρι να ήταν τόσα τη μέρα. Τι περιμένουν να αλλάξει από τις πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς τους, αν σκεφτεί κανείς ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν με 5 με 6 μήνες το χρόνο το πολύ, αν σκεφτεί κανείς ότι η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων μείωσε τους μισθούς, ενώ την ίδια στιγμή λίγοι μεγαλοξενοδόχοι κατέγραφαν αρκετά μεγάλη κερδοφορία. Τι περιμένουν ότι θα αλλάξει στη ζωή τους οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που το γνωστό σύστημα all inclusive γενικεύεται και οδηγεί χρόνο με το χρόνο από τη μια σε ραγδαία εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων και από την άλλη σε καταστροφή αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στο χώρο του τουρισμού, κύρια του επισιτισμού αλλά και άλλων, αφού έχουν υποστεί μεγάλη συρρήκνωση. Η ανάπτυξη προς όφελος του λαού της Κέρκυρας δεν θα περάσει μέσα από την ιδιωτικοποίηση μεγάλου αριθμού εκτάσεων και υποδομών που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, τα κτίρια του ψυχιατρικού νοσοκομείου που βρίσκονται στο κέντρο, οι κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στον όρμο των Γουβιών, οι αλικές Λευκύμης, η παραλία του Ιασού και άλλα. Πολύ περισσότερο δεν θα περάσει μέσα από την αξιοποίηση προς όφελος του κεφαλαίου των υδρογονανθράκων που ως γνωστόν υπάρχουν στο δωροδιωτικό τμήμα του Ιουνίου Πελάγους, καθώς και τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας. Το σίγουρο είναι ότι μάλλον θα εμπλέξουν μια ολόκληρη περιοχή σε αντιπαραθέσεις που ήδη εκδηλώνονται ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία, άλλες χώρες, όπου παρεμβαίνει και το εγγλέζικο κεφάλαιο. Τα ανταποδοτικά ωφέλη του 5% που προβάλλει η κυβέρνηση και που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο το δόλωμα για να γίνει αποδεκτή η παράδοσή τους σε λίγους μονοπωλιακούς ομίλους. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η ψήφος στο ΚΚΕ αποτυπώνει γνήσια τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ευρώπη, δεν είναι η Ευρώπη που κατοικούν οι λαοί της, δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει Ευρώπη των λαών. Και γι' αυτό δεν φταίνε μόνο οι συσχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πολιτικό προσωπικό της, ούτε το ότι άλλαξαν δήθεν οι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε και ιδρύθηκε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώθηκε πάνω σε αρχές ανταγωνιστικότητας, κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, και γι' αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να αλλάξει, να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική. Χειρότερη θα γίνεται για τους λαούς, καλύτερη δεν θα γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς μετεξελίχθηκε από ΕΟΚ τότε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό προχώρησε στην πολιτική και νομισματική ενοποίηση, επεξεργάστηκε και προώθησε το Μάστριχτ, προχώρησε στην ΟΝΕ και το Ευρώ. Και οι λαοί της Ευρώπης, ο καθένας με την πείρα του, μπορούν να απαντήσουν ποιος τελικά ωφελήθηκε, οι λαοί ή τα μονοπόλια. Απαντούν γι' αυτό τα εκατομμύρια των ανέργων σε όλη την Ευρώπη, των φτωχών, των αστέγων, των ανθρώπων που πρέπει να ζήσουν με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα.
οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες στη χώρα μας έχουν πλούσια αρνητική πείρα από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ και μπορούν να απαντήσουν ποιον ωφέλησαν οι τέσσερες περίφημες ελευθερίες του Μάστριχτ, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργατικού δυναμικού υπηρεσιών. Η συνθήκη του Μάστριχτ, αυτό το μεγαλύτερο μνημόνιο των μνημονίων που ικανοποίησε βασικά αιτήματα των μονοπωλίων όπως η ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων τους σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ευρώπη, για να μεταφέρουν τα τεράστια κεφάλαιά τους αλλού, όπου έχουν με βασικό κριτήριο το δικό τους κέρδος. Αποτέλεσμα όμως η παρατεταμένη κρίση για την Ελλάδα, η συρρήκνωση σε βασικούς κλάδους της εγχώριας μεταποίησης, όπως είναι η κλωστοϊφαντουργία, όπως είναι η ναυπηγία, όπως είναι μια σειρά άλλη κλάδη. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα δεν ξεκίνησαν με την κρίση και το μνημόνιο μόνο και δεν πρόκειται να τελειώσουν με αυτά. Ξεκίνησαν πριν το μνημόνιο, ξεκίνησαν με αυτό το μεγάλο μνημόνιο που σας είπα και πριν, που επευλήθηκε στον ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς τη συνθήκη του Μάστριχτ. Τα μνημόνια ήταν η εξειδίκευση της γενικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα. Επομένως, η εναντίωση στο μνημόνιο πρέπει να είναι και εναντίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος ωφελήθηκε από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν ωφελήθηκε, για παράδειγμα, η ελαιοκαλλιέργεια που μετρά στο νομό της Κέρκυρας, γιατί εξαιτίας της ΚΑΠ έχει μειωθεί η απασχόληση στην ελαιοκαλλιέργεια. Από τους 15.000 δικαιούχους επιδοτήσεων το 2002 έπεσαν στους 11.500, έβγαλαν όλους τους μικρούς καλλιεργητές εκτός επιδοτήσεων. Η τιμή του λαδιού είναι καθυλωμένη, ενώ έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Όσοι ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια το κάνουν για να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή να εξασφαλίσουν το λάδι της οικογένειάς τους. Πολλοί ιδιοκτήτες καρατομούν τα δέντρα και πουλάνε το ξύλο, αφού μεγάλες ποσότητες εξάγονται στην Ιταλία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων τέτοια είναι και γι' αυτό τα περισσότερα κράτη-μέλη της είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό οργανώνει τον πόλεμο με οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό διεξήγαγε πόλεμο στο έδαφος της Ευρώπης. Γι' αυτό παίρνει ενεργά μέρος στους σχεδιασμούς επέμβασης στην Ασία, την Αφρική, σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για να διασφαλίσει μερίδιο στις αγορές για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, πότε για τα γερμανικά, πότε για τα γαλλικά, πότε για τα βρετανικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων και τη δική τους εξουσία υπερασπίζεται. Γι' αυτό αντιμετωπίζει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα με τρομονόμους, με ένταση της καταστολής, του αυταρχισμού, με ευρωστρατούς. Την εξουσία των μονοπωλίων θέλει να διασφαλίσει. Γι' αυτό δηλητηριάζει τις νεανικές συνειδήσεις, έχει κάνει επίσημη ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, τη θεωρία των δύο άκρων, γι' αυτό εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, που προσπαθεί να πείσει το λαό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έσωσε από τη χρεοκοπία. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να πείσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει, να γίνει φιλολαϊκή, να μπει ξανά στον ίσιο δρόμο από τον οποίο δήθεν ξεστράτησε. Και οι δυο κοροϊδεύουν το λαό. Και οι δυο θέλουν το λαό δεμένο χειροπόδαρα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων. Η θέση του ΚΚΕ για αποδέσμευση με λαϊκή εξουσία για κάθε χώρα της Ευρώπης και για την Ελλάδα είναι θέση ταξική.
απεγκλωβίζει λαϊκές δυνάμεις από την παγίδα να ταυτίσουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα μερίδων της αστικής τάξης που ανταγωνίζονται, που συγκρούονται για το ποιος θα χάσει και το ποιος θα κερδίσει. Όμως η αποδέσμευση με λαϊκή εξουσία θα είναι προσφορά στη διεθνιστική πάλη των λαών, θα επιταχύνει εμφάνιση συνθήκων για την κατάκτηση της εξουσίας του λαού και σε άλλες χώρες. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την Ευρώπη της ισότιμης συνεργασίας, του σοσιαλισμού, και αυτή η θέση του ΚΚΕ δεν είναι ούτε απομονωτική, ούτε μοναχική, ούτε αντιευρωπαϊκή. Είναι η πιο φιλοευρωπαϊκή θέση, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερασπίζεται τα κέρδη των μονοπωλίων με ανεργία, φτώχεια, πείνα και πολέμους για τους λαούς, αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ και επιβεβαιώθηκε για τη συνεπή του στάση, για τα σταρά τα λόγια του. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους αντιλαϊκούς νόμους, τις αντεργατικές επιταγές της, αποκάλυψαν και αποκαλύπτουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, που δίνουν μάχη μέσα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του λαού μας. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δεν δεσμεύονται από καμιά αντιλαϊκή ψήφο, από καμιά αντεργατική υπογραφή, από καμιά ανέντιμη συναλλαγή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές είναι εγγύηση για ισχυρή αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση με όποιο μανδύα κι αν εμφανιστεί. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι εγγύηση για τη χειραφέτηση του λαού μας. Το ΚΚΕ είναι εγγύηση για να αντιμετωπιστεί η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, αυτά τα τσιράκια του συστήματος των μεγαλοεργοδοτών που εκτελούν συμβόλαια για μεγαλοσυμφέροντα, για να αναδειχθεί ο ομφάλιος λόρος που δένει τέτοια μορφώματα με το ίδιο το σύστημα, τους μηχανισμούς τους που τους αξιοποιούν, που τους αμολάνε και τους μαζεύουν με στόχο να χτυπάνε το λαϊκό κίνημα, να τρομοκρατούν, να σπέρνουν το φασιστικό δηλητήριο στη νεολαία μας. Το ΚΚΕ απευθύνεται με θάρρος στο λαό. Έχει τη δυνατότητα να τον κοιτάει στα μάτια. Ήταν το μόνο κόμμα που εδώ και χρόνια αποκάλυψε στον ελληνικό λαό την αλήθεια για το σημερινό δρόμο ανάπτυξης, για το χαρακτήρα της Ένωσης, τον προειδοποίησε για τις συνέπειες για αυτή την πορεία ενσωμάτωσης σε αυτή τη λυκοσυμμαχία. Τόλμησε σε δύσκολα χρόνια να πάει κόντρα στο ρεύμα, να προειδοποιήσει το λαό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτή τη δίθεν γη της επαγγελίας που θα τρώγαμε όλοι, όπως λέγαν, με τα χρυσά κουτάλια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι της Κέρκυρας, το ΚΚΕ το ξέρετε, ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του, ποτέ δεν προσαρμόστηκε σε αντιλαϊκές συνθήκες, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν κολάκεψε το λαό, απέναντίας του μιλήσαμε πάντα με ειλικρίνεια για την ευθύνη του, για την ευθύνη μας, για την ανάγκη να πάρει ο ίδιος την υπόθεση στα χέρια του, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Το ίδιο λέμε